ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Για λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν. Ο Γκόμες βρήκε πολύ ωραία τον Τιάγκο αμέσως τον Παπουλή. Αλλάζουν γρήγορα και με την πρώτη πάσα επέκταση της Ομόνιας Οντούρης. Για τον Νασάντε έχει σηκωθεί το σημαίακι. Εδώ να δούμε πού θα πάει μπάλα. Στη συνέχεια της φάσης ο Οντούρης κινήθηκε και έδωσε την πάσα από αντικανονική θέση. Για να δούμε τώρα τον Σιαθά μαζί με τον Λέσιαξ. Κέρδισε ο παίκτης της Σαλαμίνας, μπήκε στην περιοχή, έδωσε την πάσα, άφησε ο Βάγνερ ευκαιρία με τον Ντανίλο. 1-0 η Νέα Σαλαμίνα. Πολύ νωρίς, στο 8 λεπτό, με τη συμπλήρωση 8 λεπτών, στην πρώτη τελική της προσπάθεια. Στο ξεκίνημα της φάσης μαζί με τον Λέσιαξ. Κατάφερε, πήρε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, έδωσε την πάσα. Δείτε τον Βάγνερ που αφήνει, έρχεται από το ύψος της περιοχής και με αυτό το δυνατό σουτ θα νικήσει τον Φαμπιάνο από την πλευρά που ερχόταν η μπάλα, την έστειλε. Σιωθάς, ωραία για τον Σεργίου. Πρέπει να προλάβει ο Λέσιαξ. Ο Σεργίου μπήκε στην περιοχή. Γύρισμα για τον Οσέι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία σε σώμα. Η μπάλα στον Ντανίλο. Νέο σουτ έξω από την ίδια πλευρά με τον Σεργίου πρωταγωνιστή. Και στην συνέχεια το σουτ από τον Οσέι. Ήρθε ο Ντανίλο. Παπουλής τρίπλαρε πάρα πολύ ωραία και έφτασε εκτός περιοχής. Έκανε το 1-2 με τον Τιάγκο. Έπαιξε με τον Ντούρης που έκανε υπέροχη κίνηση. Ο Ζεσελόφσκι τον σταμάτησε. Δείτε εδώ την τρίπλα του Παπουλή και στην συνέχεια της φάσης την γρήγορη αλλαγή της μπάλας, την εξαιρετική ενέργεια του Ντούρης. Άπλωσε το αριστερό πόδι και στέρισε από την Ομόνια την ισοφάριση. Ο Βεσελόφσκι, πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ο Γκόμες κάθετα για τον Ασάντε, ευκαιρία για την Ομόνια. Το γύρισμα, ο Τιάγκο θα χάσει μοναδική ευκαιρία να φτάσει στην ισοφάριση. Δείτε εδώ πώς ελευθερώνεται ο Ασάντε. Έρχεται πάνω στην κίνηση ο Τιάγκο. Δεν ζυγίζει σωστά το πλασέ. Η δεξιά γωνία του Βεσελόφσκι ήταν αφύλακτη. Τον Τιάγκο, δίπλα ο Παπουλής, πέρασε η πάσα. Δεξιά ο Ασάντε προτιμά αριστερά τον Ντούρης. Η Ομόνια σε αντεπίθεση. Με τον Ντούρης να μπαίνει στην περιοχή, να ψάχνει τρόπο να κάνει το σουτ. Αποκρούεται η μπάλα από τον Χριστοφόρου και καταλήγει κόρνερ. Εδώ ξανά με τον Ντούρης. Αν και έχει επιλογές να ολοκληρώνει με δυνατό σουτ σύρτο. Έκοψε ωραία για να αποφύγει τον Σεργίου, ο οποίος στη συνέχεια βρήκε την μπάλα, αλλά κατέληξε στον Γκόμεθ. Είναι καλή η πάσα. Απομάκρυνση από τον Νικολάου. Ο Γκόμεθ θα κάνει το σουτ. Η μπάλα λίγο έξω. Έβαλε την μπάλα μπροστά. Έκανε το δυνατό σουτ. Η μπάλα φύγε αριστερότερα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Βεσελόφσκι. Ξανακοντά σε αυτή την φάση παίκτες της Ομόνιας. Η σέντρα από τον Νασάντε. Ο Σέχου, ο Παπουλής έχει χώρο. Θα κάνει το σουτ. 1-1 η Ομόνια. Παίρνει αυτό που δικαιούται με τον γκολ του Φώτη Παπουλή. Είχε πιέσει, είχε δημιουργήσει ευκαιρίες και βρήκε τελικά την λύση μέσα από μια στατική φάση. Δείτε ξανά από το ξεκίνημα τη φάση με την εκτέλεση του κόρνερ. Τη σέντρα του Ασάντε. Φτάνει μπάλα στον Παπουλή, δεν τον κλείνει κανείς. Την στρώνει, σημαδεύει και την στέλνει στο βάθος της εστίας του Βεσελόφσκι, σημειώνοντας το 1-1. Ενώ ο Τιάγκο τώρα ετοιμάζεται για να κάνει το σουτ. Έχει αρκετό κόσμο μπροστά του και διστάζει. Μπάλα πάει στον Γκόμεθ. Από εκεί στον Λέσιαξ. Στο γύρισμα μέσω Σοντούρης. Περνάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Βεσελόφσκι παρενεύει στην προσπάθεια του Φώτη Παπουλή. Να ξαναδούμε την φάση. Με τον Λέσιαξ να γυρίζει. Όχι, δεν υπάρχει offside. Να το αφήσουμε να δούμε αν σηκώθηκε το σημειάκι απέναντι. Σηκώθηκε. Που παρουσίασε η ομάδα του Χένιγκμπεργκ από το 25 και μετά. Τώρα είναι και συνεχίζει μπροστά να παρουσιάζει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου με τον Ασάντε από αντικανονική θέση. Έχει σηκωθεί το σημειάκι απέναντι. Ενώ εμείς θα ξαναδούμε την φάση με τον Ασάντε. Κάμερα δεν είναι στην ευθεία, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος. Είναι ο Τσμόφς στο δεύτερο ημίχρονο. Παπουλής. Ασάντε από την πάσα του Γκόμες με προϋποθέσεις η Ομόνια απέναντι κινείται ο Ντούρης και ο Τιάγκο. Ο Ασάντε τώρα θα επιχειρήσει την σέντρα. Πρώτος την μπάλα ο Κονφέ παραχωρεί το κόρνερ. Έχει βγάλει κίτρινη κάρτα στον Κύπρο τον Χριστοφόρο νομίζω δόθηκε. Εδώ είναι η φάση νωρίτερα για την οποία είχε αφήσει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Παπουλής. Ο Τιάγκο θα κάνει το γύρισμα. Ο Βεσελόφσκι ήταν στην κλειστή γωνία του η μπάλα. Θα τη διώξει σε κόρνερ. Καλή στιγμή για την Ομόνια. Με τον Τιάγκο να προσπαθεί να ευνηδιάσει. Δείτε από ποιο σημείο επιχειρεί το σουτ στην κλειστή γωνία του Βεσελόφσκι.
Όμως ο Σέχου τον σταμάτησε και ο Ασάντε βρήκε τον Παπουλή. Είναι 3-3. Για να δούμε. Η πάσα του Παπουλή. Ο Τούρης θα κάνει το σουτ. Πολύ καλή άμυνα από τον Σμόφς. Οι παίκτες της Ομόνιας, η κάθετη πάσα από τον Παπουλή αμέσως το σουτ. Ο τρόπος με τον οποίο πέφτει κάτω στη συνέχεια πατώντας το δεξί πόδι, ενδεχομένως να έχει προκαλέσει τραυματισμό στον. Με τον Ανδρέου να έχει πάρει θέση κεντρικού αμυντικού. Ένα αναμονή της εισόδου Αντιολό. Έχει βγει κίτρινη κάρτα στον Ασάντε. Εδώ είναι η φάση για την οποία τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα. Τούρης κράτησε την μπάλα υπό την πίεση του Ανδρέου. Ο Γκόμεθ, φάουλ υπέρ της Ομόνιας σε πολύ καλό σημείο. Ξαναβλέπουμε την φάση, πρόλαβε, έπαιξε την μπάλα ο Γκόμεθ από την πάσα του Τούρης και στη συνέχεια ο Γκόμεθ εκτελεί και ο Βεσελόφσκι πέφτει στη γωνία και αποκρούει στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Ξανά η εκτέλεση από τον Γκόμεθ, πολύ καλή ο Σέχου στον Γκόμεθ. Φάουλ από τον Οσέι, ο οποίος θα δεχθεί και την κίτρινη κάρτα γιατί έδιωξε την μπάλα μακριά. Εδώ βλέπουμε ότι έκανε φάουλ και στη συνέχεια έδιωξε την μπάλα και τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα. Εκτελεί λοιπόν ο Γκόμεθ. Στο ύψος του πέναλτι πάει μπάλα, κανένα πρόβλημα για τον Τανίλο, να βρει μάλιστα τον Οσέι. Μια Σαλαμίνα εκδηλώνει αντεπίδεση, αριστερά κινείται ο Λεμέσιος. Ο Οσέι πάει κατά μέτωπον, έχει δεξιά στήριγμα. Ο ίδιος προσπάθησε να ολοκληρώσει την φάση. Με σούτ πάνω στον Παπουλή που γύρισε για να αμυνθεί. Ο Βάγκνερ θα σημειώσει το 2-1. Κόρνα στη ροή του αγώνα. Ο πρώτος κόρνα της Νέας Σαλαμίνας χτυπά στην επάνωδό του στους αγωνιστικούς χώρους. Ο οποίος θα στείλει την ιδανική παλιά απέναντι με το αριστερό. Βολέ έχει κάνει πριν η μπάλα σκάσει στο έδαφος, στέλνοντας τη στα δίκτυα του Φαμπιάνο και δίνοντας προοπτική νίκης για τη Νέα Σαλαμίνα που αμυνόταν. Κούσουλος, Σεχού, Κακουλής, θα κάνει το σούτ, αποκρούει ο Βεσελόφσκι. Έστειλε την σέντρα ο Γκόμεθ από κοντά. Ο Γκόμεθ, μπαίνει ο Κακουλής με τακουνάκι πανανική στον Βεσελόφσκι με αντίθετο, με αντίθετη ροή από την κίνησή του. Απέκρουσε νωρίτερα η ευκαιρία της Ομόνιας με την απόκρουση του Βεσελόφσκι στο σούτ από τον Κακουλή. Στο φόρου, πρόλαβε τον Κακουλή, ο Βάγκνερ ανάμεσα στους δύο στόπερ της Ομόνιας. Έχει γίνει φάουλ, έπαιξε την μπάλα ο Λούφνερ, προφανώς βρήκε στη συνέχεια τον επιθετικό. Εδώ ξανά, πρώτα παίζει την μπάλα και στη συνέχεια το γενικό πλάνο. Τον ακολουθεί ο Ντανίλο, η μπάλα πήγε στον Μπρένο. Βρήκε τον Ντανίλο στην περιοχή, γύρισε, έκανε το σούτ αλλά έφυγε πάνω από την εστία. Και εμείς την ξαναβλέπουμε με τον Ντανίλο να γυρίζει, να σουτάρει από δύσκολη θέση. Άλλαξαν ωραία ο Σέι. Το βρίσκει τον Βάγκνερ. Αυτή τη φορά δεν θα σκοράρει. Η μπάλα πάει πάνω από την εστία του Φαμπιάνο. Από το ξεκίνημα την φάση με τον Οσέι. Να στέλνει την παλιά απέναντι, να βρίσκει μόνο τον Βάγκνερ απέναντι από τον Φαμπιάνο. Χάνει την ευκαιρία. Για τον Σέχου. Βγήκε ο Ντανίλο και έχει βγει και η κίτρινη κάρτα. Εδώ ξανά. Ακούτε και τις φωνές του Μπέρκ, εκτέλεσε ο Γκόμεθ. Η κεφαλιά στο δοκάρι, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έξαλλη πανηγυρισμή και εδώ η τελευταία φάση. Η κεφαλιά από τον Τούρης πάνω στο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Τούρης. Ο Λέσιαξ δέχεται κίτρινη κάρτα για το φάουλ που ακολούθησε αυτή την φάση. Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια. Και τέλος, Νέα Σαλαμίνα πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% μπόνους πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.